Νετανιάχου. Χτυπήσαμε πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν για το καλό όλων. Νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Κάθετος εμφανίστηκε λοιπόν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ για την εκεχηρία στην Γάζα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του κόμματος Λικού την Δευτέρα, τόνισε πως δεν υπάρχει πιθανότητα διήμερης εκεχηρίας στην Γάζα για την επιστροφή των 4 ομήρων. Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου δήλωσε πως είναι πιθανόν η Χαμάς να δεχθεί υποχωρήσεις αν μετάσχει στις συζητήσεις. Όμως δεν θα το κάνει επειδή θέλει να δεχτεί τις υποχωρήσεις, αλλά επειδή αναζητεί μία ανάπαυλα, μία ανάσα. Τι τους δίνεται λοιπόν? Ημέρες ανάπαυλας, επιτρέποντάς τους να βγουν από τις σύραγγες. Αυτή είναι μία από τις εκδοχές που συζητάμε επί του παρόντος. Ο Νετανιάχου σημείωσε παράλληλα πως εάν η Αιγυπτιακή πρόταση για επιστροφή 4 ομήρων με διήμερη κατάπαυση του πυρός ήταν πραγματική, θα την είχε αποδεχθεί αμέσως, αλλά είπε όχι. Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι συζητήσεις μεταξύ των διαμεσολαβητών και της Χαμάς για να εξεταστεί η σκοπιμότητα των συνομιλιών και η συνεχής προσπάθεια προώθησης μιας συμφωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου. Παράλληλα, ο Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της δυναμικής ομιλίας στην έναρξη της χειμερινής νομοθετικής συνόδου στο Κνεσέτ, ανέφερε ότι το Ισραήλ έπληξε βασικές ιρανικές τοποθεσίες κατά τη διάρκεια των αεροπορικών του επιδρομών το Σάββατο. Ήταν σφοδρά χτυπήματα στα αμυντικά συστήματα του Ιράν και την ικανότητά του να εξάγει πυράβλους. Επιτεθήκαμε σε εργοστάσια θανάτου και τα καταστρέψαμε. Μάλιστα, ο Νετανιάχου αντέδρασε στις αναφορές ότι ο Λευκός Οίκος τον έπεισε να περιορίσει την απάντηση του Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας πως λαμβάνουμε αποφάσεις μόνοι μας σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις εκτιμήσεις μας. Ο πρωθυπουργός λέει ότι η στρατηγική του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και των πλειοεξουσίων του είναι ξεκάθαρη. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας είναι να διαλύσουμε τον άξονα του κακού, να του κόψουμε τα όπλα στο νότο και στο βορρά, να επιβάλλουμε ένα βαρύ τίμημα στο Ιράν και τους πλειοεξουσίους του και να αποτρέψουμε το Ιράν από το να έχει ξανά πυρηνικά όπλα. Όσον αφορά στις μάχες στην Γάζα και στον Λίβανο, ο Νετανιάχου τόνισε: η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον την Γάζα και η Χεσμπολάχ δεν θα επιχειρεί στα βόρεια σύνορά μας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.